Πάμε να καλωσορίσουμε αμέσω την παρέα μα, την συνάδελφο Μαρκέλα Σαράιχα, να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον τουρισμό φέτο και συγκεκριμένα με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το κόστο του. Καλώ ήρθατε, Μαρκέλα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα, κυρίε και κύριοι. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ. Τόσο του ε, ανθρώπου που είναι να φύγουν διακοπέ <συμπέρα> πολλοί ημέρε, αλλά και εκείνου του ανθρώπου οι οποίοι συνήθιζαν ε, να παίρνουν το πλοίο και να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα κοντά σε κάποια νησιά. Είναι ε, το μόνο έθινα, θέμα που συζητάνε φέτο τι παρέε. Πόσο πολύ έχουν ακριβή, είναι ότι δεν αξίζει να φύγει για ένα Σαββατοκύριακο, ποιο είναι το κόστο, αν θα έχει μαζί σου αμάξι, πόσα άτομα είναι. Και Κυρίω όταν μιλάμε για κόστη, ειδικά στα, τόσο στα αεροπορικά όσο και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πάντα mm -hmm. δεν παίρνουμε έναν επιβάτη, mm -hmm. αλλά mm -hmm. μία οικογένεια. Επομένω το κόστο είναι πραγματικά απαγορευτικό. Αν καθίσει κάποιο και τα σημειώσει με χαρτί και μολύβι που λέμε και δει ότι το κόστο είναι ένα μισθό μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ε, τώρα αυτό έφερε τον κύριο Χρήστο Τηλιανίδη, τον να πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να στείλει συγκεκριμένα μία επιστολή όπου ζητάει να δει τι γίνεται. Mm -hmm. Όταν πάει κάποιο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρόκειται λοιπόν για ένα σοβαρό θέμα. Ε, δεν είναι απλά μόνο στα λόγια ή κάτι το οποίο εμεί οι δημοσιογράφοι το δίνουμε με μεγαλύτερη έκταση. Ε, πραγματικά είναι στα όρια του να ξεφύγει. Έχουμε δηλαδή κάποιε, ειδικά σε κάποια νησιά, κάποια ταχύπλωα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά με αποτέλεσμα να μην έχουν το 100% τη επιβατική κίνηση και να, ε, οι άνθρωποι πλέον να μην. Κάνουν τι διακοπέ αυτέ που λέμε του τριημέρου. Ναι. Που ειδικά από τα μέσα Ιγλού και μετά το είχαμε αυτό. Επομένω, όσοι θέλουν να πάνε διακοπέ, προτιμούν να κάνουν τι πολυήμερε. Και φυσικά, αν είναι κάποιο να επιλέξει νησί ή μια περιοχή που χρειάζεται αυτοκίνητο, είναι το μόνο σίγουρο ότι φέτο θα επιλέξει την περιοχή που είναι μόνο με αυτοκίνητο. Μάικ, και το στους βλέπουμε σκέψεις. αυτό και στου προορισμού ναι. αυτού, που το λέγαμε και τι προάλλε ναι. πάλι στην εκπομπή, ότι είναι στο 100% ή 90% πληρότητα, ενώ ακόμα τα νησιά, ακόμη και τώρα για 15 Αύγουστο, θα δει άδειε θέσει πόσο σημαντικό είναι ότι παλαιότερα θεωρούταν να πολυτέλεια το να ταξιδέψει κανεί με το αεροπλάνο και τα εκτοπλικά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Και τώρα βλέπουμε ότι είτε το ένα είτε το άλλο είναι ακριβώ το ίδιο και πολλέ φορέ βλέπουμε τα εκτοπλοικά να ξεπερνούν και το, το κόστο των εισιτήριων των αεροπορικών. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγορά των εκτοπλοϊκών εταιριών είναι απελευθερωμένη με το μεγαλύτερο τμήμα τη με υπουργική απόφαση από το 2006. Mm -hmm. Επομένω, στέλνοντα αυτήν την επιστολή, ουσιαστικά θέλουμε κάπω να σταματήσουμε και το μονοπόλιο κάποιων εταιριών, γιατί δεν πηγαίνουν όλε οι εταιρείε σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Επίση, βλέπουμε και τα δρομολόγια ότι μέσα στη μέρα, αυτό επίση έχει παρατηρηθεί ναι. από κόσμο ο οποίο ταξιδεύει, ότι μέσα στην μέρα υπάρχουν διαφορετικά δρομολόγια που έχουν διαφορετικέ τιμέ και την αύξηση τη βλέπουμε ακριβώ την ίδια ημέρα. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τι αεροπορικέ εταιρείε. Ακριβώ, όπω και τα αεροπορικά έγιναν τακτοπλοϊκά. Ε, και νομίζω ότι είναι μια χρονιά διφορούμενη με αντιφατικά μηνύματα όσον αφορά στον τουρισμό. Γι' αυτό βλέπουμε κάποιε περιοχέ που πραγματικά σφίζουν από κόσμο και κάποιε άλλε οι οποίε δεν έχουν τόσο κόσμο παρόλο. Ωτι έχουν καταλήμματα τα οποία είναι σε οικονομικέ τιμέ, όμω τα ακτοπλοϊκά και τα, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει κάποιο mm -hmm. είναι απαγορευτικά για την τσέπη, τουλάχιστον του Έλληνα. Και το θέμα φυσικά είναι αν θα προλάβουν οι οποιασδήποτε αντιδράσει, απαντήσει από αυτέ τι ενέργειε να φανούν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι Σε αυτό το πλέον, καλοκαίρι, όχι. Θα το είναι χρόνο. μετά από ένα χρόνο. Επομένω, νομίζω ότι δεν έχει και νόημα να το συζητάμε. Σωστά, αυτό, γιατί πάντα έχουν κλείσει τα Ό,τι κρατήσει είναι για τον Αύγουστο πλέον, γιατί οι Έλληνε, ε, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, παίρνουν τι άδειέ του ε, τον Αύγουστο. Επομένω, mm -hmm. εκεί γίνονται και οι μεγαλύτερε κρατήσει. Κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένω να το έχουν κάνει νωρίτερα ε, και να έχουν βρει καλύτερε τιμέ. είναι τι τελευταία στην αλήθεια ότι ενδεχομένω να μην προτιμήσουν κάποιο προορισμό που θα χρειαστεί να πάρουν το πλοίο τη γραμμή προκειμένου να φτάσουν εκεί και να προτιμήσουν μια άλλη περιοχή τη Ελλάδας. Ελλάδα. Υπάρχουν όμω πολλοί Μαρκέλα που δεν θα πάνε διακοπέ. Ένα στου δύο. Όπω έχουμε και την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ένα στου δύο Έλληνε λοιπόν, οι μισή θα μείνουν στα σπίτια του ή στου κοντινούς κοντινού προορισμού ή ενδεχομένω σε κάποιου να φιλοξενηθούν σε σπίτια φίλων κοντά στην περιοχή που βρίσκονται.